Προημιτελική φάση του κυπέλου Έψη και οι Γούβες φιλοξενούν τον Γιούχτα. 11 λεπτό της αναμέτρησης ο Βελονάκης θα κρατήσει, θα πλασάρει. Εντυπωσιακά ο Σπανός συνεχίζει να πιέζει ο Γιούχτα στα πρώτα λεπτά. Ο Βελονάκης μετά την πάσα του Μωραΐτη με τα πόδια ξανά ο Σπανός απομακρύνει. 38 λεπτό θα περάσει ο Σφυρογιαννάκης, ωραία. Τώρα ο Βελονάκης θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 0-1 για τον Γιούχτα, ένα γκολ που δημιούργησε ο Σφυρογιαννάκης και ολοκλήρωσε ο Βελονάκης. 46 λεπτό θα κλέψει ο τριανταφυλάκης, θα σουτάρει ο Κόλλιας, κρατάει το 0-1 στο ξεκίνημα δεύτερη ημιχρόνου. Η μπάλα θα περάσει στον Πλουσί, Ισπανός, σωτήρια. 73 λεπτό θα εκτελεστεί το φάουλ, δεν απομακρύνει την μπάλα, σούτ από τον Αργυρό, τρομερό γκολ, 1-1 για την ομάδα των Γουβών. Ο Αργυρός δοκίμασε το πόδι του από μακρινή απόσταση, η μπάλα στο παραθυράκι του Κόλλια, ισοφαρίζουν οι Γούβες, 1-1, εδώ Ζαχαρίας Νικοκυράκης. 76 λεπτό, η μπάλα θα φτάσει στον Φραγκουλάκη, θα δοκιμάσει και εκείνο το πόδι του, 1-2. Με τον Μιχάλη Φραγκουλάκη δεν κράτησε για πολλά λεπτά η χαρά των Γουβών και ο Φραγκουλάκης δίνει προβάδισμα πρόκρισης στον Γιούχτα. Δυστυχώς το δεύτερο ημίχρονο ήταν από τα χειρότερα δεύτερα ημίχρονα που έχουμε κάνει, θα έλεγα, σε όλα τα χρόνια που είμαι εδώ προπονητής. Με αυτές τις εμφανίσεις του κυπέλλου δεν πάμε πουθενά. Εγώ ποδοσφαιρικά μιλώ αυτή τη στιγμή. Με τις εμφανίσεις του πρωταθλήματος μπορούμε να πάμε πολύ ψηλά. Με τις εμφανίσεις του κυπέλλου δεν πάμε πουθενά. Ήταν ένας θεσμός που μας ενδιαφέρει. Θέλουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Και γιατί όχι να μην το κατακτήσουμε. Θέλαμε να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι. Τα παιδιά δώσαν το 100% από αυτό που είχαν στον αγωνιστικό χώρο. Σταθήκαμε τυχεροί κάποια στιγμή και ισοφαρίσαμε τον αντίπαλο που ήταν δύσκολο γιατί είχαμε λιγοστές ευκαιρίες. Εκεί λίγο πιστέψαμε, η αλήθεια είναι, στο κάτι παραπάνω. Δυστυχώς ο φίλος μου ο Μιχάλης με τα τέλεια πόδια το καθάρισε το παιχνίδι. Φεύγουμε με ψηλά το κεφάλι. Πιστεύω ότι σταθήκαμε σε τέτοιο αντίπαλο πολύ καλά.